Κατσουράνης πίσω στον Σεντρί Καντέ. Ιωσού Σαριέγγι. Πιέζει πάντως η ΑΕΚ Μάνο και ψηλά. Δεν αφήνει το παιχνίδι δηλαδή να περιμένει παθητικά τον Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Θα ήταν πολύ νωρίς στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Το καλύτερο δηλαδή για να προηγηθεί. Εδώ το σουτ και το 1-0 για την ΑΕΚ. Από τον Παναγιώτη Λαγό. Ο Παναγιώτης Λαγός, ο οποίος καταφέρνει να σκοράρει και να βάλει μπροστά την ομάδα του. 1-0 λοιπόν, αρκετά νωρίς για την ΑΕΚ, σίγουρα σημαντικότατο προβάδισμα. Ο Λαγός έχει να σκοράρει από το 2006 σε παιχνίδι κόντρα στο και βέβαια ξέφρενο τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που πλέον δεν έχει καμία ελπίδα να διεκδικήσει πρόκριση στην παράταση. Τα πάντα θα κριθούν στα 90 λεπτά για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Πλέον χρειάζεται 3 τέρματα και να μην δεχτεί βέβαια άλλο, μιας και η ΑΕΚ έχει και το υπέρ της 2-0 από το πρώτο μάτς. Καντέ. Νίνης γυρίζει προς τα πίσω, θα πάρει το φάουλ από τον Καφέ. Γρήγορα εκτελεσμένο το φάουλ, ο Χριστοδηλόπουλος που συνέκλεινε, θα δώσει το Σισε. Αυτός όμορφα θα δει τον Βίντρα, η μπάλα δεν θα φτάσει εκεί όμως. Περνό παιχνίδι. Συμπληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ προηγείται ένα, του παιχνιδιού, η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 13ο. Ζωντανή μετάδοση του Connex TV Sport για την και έχουμε τον γκολ. Ισοφαρίζει. Ο Τζιμπρίλ Σισε είναι που ισοφαρίζει στο 21ο λεπτό. Απαντάει στο προβάδισμα της ΑΕΚ ο Γάλλος. Πολύ νωρίς η απάντηση από τον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αυτό δείχνει ο Τζιμπρίλ Σισε με τον πανηγυρισμό του για τα μαρκαρίσματα του Βόσνιου. Σπυρόπουλος. Το γέμισμα για τον Λέτο. Ο Μανολάς έχει πάρει την εσωτερική και κόβει σε πλάγι out. Σωτήρης Νίνης θα επαναφέρει για τον Λέτο. Έστρωσε στον Σπυρόπουλο, η μπάλα βρήκε στον Διόπ. Φτάνει στον Ζιλμπέρτο Σίλβα, είναι ωραίο σουτ και το 1-2 από τον Παναθηναϊκό με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στα αποδυτήρια από ό,τι φαίνεται με προβάδισμα. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, του οποίου με τον Εργοτέλη, εκεί όπου σκόραρε το πρώτο του στον Παναθηναϊκό. Ζωντανή μετάδοση του Connex TV Sport για την προημιτελική φάση του κυπέλου ΟΠΑΠ. Ο Ντιόπ, όμορφες προσποιήσεις, αποφεύγει τους αντιπάλους του. Έχει αρκετές επιλογές, θα ανοίξει αριστερά την μπάλα. Και που κινείται ο Λαγός, θα κάνει τη σέντρα. Θα φτάσει εύκολα στον Καρνέζη. Παρεμπόδισε κιόλας ο Μπάχα. Με τα χέρια κατευθείαν στον Σωτήρη Νίνη. Νίνης που κινείται αριστερά στην πλάτη του Λέτο σε κάποιες περιπτώσεις. Και έτσι ανοίγει ο χώρος και παίρνει θέση δεύτερο επιθετικού ο Λέτο. Δίπλα στον Τζιμπρίλ Σισε. Όμορφη αλλαγή παιχνιδιού από τον Σωτήρη Νίνη στον Χριστοδουλόπουλο. Αυτός είχε την ώρα για να κάνει το κοντρόλ. Τώρα κλείνεται από δύο παίχτες αφού καθυστέρησε ο Χριστοδουλόπουλος. Η σέντρα ήταν πολύ επικίνδυνη. Η σέντρα σουτ με τον μονομαχία που είχαν. Ένα αντικείμενο φάνηκε να βρίσκει τον Λέτο. Γι' αυτό απομακρύνεται και από το σημείο. Και συναθλητές τους βέβαια. Και άνθρωποι της ΑΕΚ εκεί για να προστατεύσουν τον Λέτο, ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, είναι το 1-3. Ο Παναθηναϊκός με τον Λουκά Βίντρα, ο οποίος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Στο 63 παίρνει σκορ πρόκρισης πλέον και η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία οφείλει να βγει και να κυνηγήσει. Ο Παναθηναϊκός το ζήτησε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με πολλές επιθέσεις και το βρήκε με μια στημένη μπάλα ίδιο με το ψητήριο για τα ημιτελικά του κυπέλου ΟΠΑΠ. Ζωντανή μετάδοση του Connex TV Sport. Θα παρακαλούσα τον σκηνοθέτη μας με την πρώτη ευκαιρία να φτιάξουμε και το monitor μας, καθώς δεν βλέπουμε πλέον και χρονόμετρο. Έχουν ολοκληρωθεί τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, ίσως η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Και ο Σάκα μπροστά. Μόνο Τζιμπρίλ Σισε δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Καρνέζης και γκολ! Απίστευτο! Από τον Μίτσελ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μίτσελ βάζει καταπληκτικό γκολ, βέβαια πρικό γκολ για ΑΕΚ. Θα προκριθεί με αυτό το γκολ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος χρόνος. Ήμασταν έτσι και αλλιώς 24. Ο διαιτής βέβαια είναι ο απόλυτος χρονομέτρης.